Αυτή είναι η τελική μορφή ανεμόμυλου παντός καιρού που θα παράγει ενέργεια, όπως παρουσιάζει αποκλειστικά η Crete TV. Αποτελεί ακριβές αντίγραφο του λαστιχιώτικου ανεμόμυλου και με δυνατότητα άγγλης νερού. Εικόνες εντυπωσιακές, με το Δήμαρχο Ροπεδίου να εκφράσει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα από το Εργαστήριο Αιωλικής Ενέργειας του ΤΕΗ Κρήτης. Είναι ένα πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και σε υφιστάμενο πύργο. Θα παράγει ρεύμα και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα για το αιωλικό πάρκο και να καλύψουμε και τα έξοδα της ενέργειας όλων των οικοκυριών στο οροπέδιο. Με 5 μόνο χιλιάδες ανεμόμυλους, με 5.000 αυτής της μορφής και με ένα μικρό υδροελεκτρικό έργο, το οποίο θα συνδυάζει την ήδη υπάρχουσα λιμνοδεξαμενή του Χαυγά με ένα μικρό, μια μικρή δεξαμενή πάνω στο καθαρό, μπορούμε να δούμε ένα οροπέδιο του Λασιθίου να παράγει την ενέργεια που θέλει το ίδιο. Για το πρωτότυπο αυτό εγχείρημα, ανεμόμυλο τρίτης γενιάς με προσθήκες συστημάτων παθητικού ελέγχου, μας μίλησε ο καθηγητής του ΤΕΗ Κρήτης, Δημήτρης Χριστάκης, ο οποίος έκανε λόγο για προσπάθειες άνω του 25 ετών για το ελκυστικό βιομηχανικό προϊόν. Με συστήματα παθητικού ελέγχου, έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα της αντοχής του μήλου σε πολύ ισχυρούς ανέμους, ρηπές. Την τελική μορφή τη δώσαμε μαζί με τον Μάριο του Χριστοδουλάκη. Ο Γιάννης Στεφανάκης αναφέρθηκε στο όραμά του για το οροπέδιο προς την κατεύθυνση ανασύστασης του αιωλικού πάρκου. Ενώ σε πρώτη φάση ο στόχος είναι η τοποθέτηση ανεμόμυλων τρίτης γενιάς, οι οποίοι θα παράγουν ενέργεια. Ένα επιθυμητό αποτέλεσμα θα ήταν σε πρώτη φάση να ξεκινήσουμε τουλάχιστον με 10 ανεμόμυλους για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή εικόνα. Και κάτι ακόμα όμως που είναι πιο σημαντικό από την ενέργεια. Να μπορούν οι ίδιοι οι λασιθιώτες, όπως κάνανε παλιά, που φτιάχνανε τους μήλους τους και με τους μήλους αντλούσαν το νερό και φτιάχνανε τους κήπους, την πατάτα κτλ., να δημιουργήσουν μια κλειστή οικονομία. Κάτι το οποίο οι επισκέπτες Κρήτης ζητάνε πάρα πολύ βλέποντας τις παλιές φωτογραφίες είναι πού είναι αυτοί οι ανεμόμυλοι. Μακάρι να γίνει αυτό γρήγορα, θα βοηθήσει πάρα πολύ το οροπέδιο και είναι πολύ καλή ιδέα και μπράβο στους υπεύθυνους. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή Οροπεδίου προχωρά στην αποκατάσταση των παλιών ανεμόμυλων. Πέρυσι αποκαταστάθηκαν 60 ανεμόμυλοι, ενώ ανακατασκευάστηκαν άλλοι 3 πέτρινοι αλευρόμυλοι με τις προσπάθειες να εντείνονται το επόμενο χρονικό διάστημα.